σχετών πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία στο οικολογικό γρόπτημα της Κρύας Βρύσης. Οι απανταχού Κρύοι Βρυσιώτες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής και συγκεντρώθηκαν στη γενέτειρά τους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Η σκέψη αυτή μας ήρθε στο νου όταν πριν από 3 χρόνια επισκεφθήκαμε τον Καναδά που έχουμε οργανωμένους συλλόγους εκεί και πήγαμε στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη συναντήσαμε πολλούς κατοίκους της Κρύας Βρύσης και μέσα αυτούς ήταν και πολλοί, αν θέλετε, νεαρής ηλικίας, δηλαδή 30-40 χρόνων. Έτσι δημιουργήσαμε ένα σύλλογο Κρύα Βρυσιωτών και περιχώρων και ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε 700 ανθρώπους στη Θεία Γιώργη. Ήταν εντυπωσιακός αριθμός για μας και από εκεί, αφού ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο, άμεσα ιδρύσαμε άλλους 2 στη Γερμανία. Ένα στο Βορρά και ένα στο Νότο. Αυτόματα με το δραστήριο σύλλογο που έχουμε της Θεσσαλονίκης, όπου δίπλα μου είναι και η κυρία Χασάπη, είπαμε να τους φέρουμε σε μία επαφή και δημιουργώντας διάφορους ακόμα συλλόγους όπως στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Αθήνα, να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνδετικό κρίκο την Κρύα Βρύση, να μπορέσουμε να έχουμε μία επαφή. Αυτόματα είπαμε να καθιερώσουμε και μία συνάντηση των απανταχού Κρύα Βρυσιωτών στον τοπό την γενέα. Μας, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε κάθε 2 χρόνια να φτιάχνουμε αυτή τη γιορτή και να μπορούμε να συναντάμε και να συναντιόμαστε με τους ανθρώπους που είναι από την Κρύα Βρύση. Κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη, αν θέλετε, η πρώτη συνάντηση, το πρώτο αντάμωμα των απανταχού Κρύα Βρυσιωτών και το καθιερώσαμε να γίνεται μετά το 15 Αύγουστο και πριν τα τέλη Αυγούστου. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική μας προσπάθεια. Ήταν μια ιδέα δική μου όταν είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη και περάσαν αρκετά χρόνια. Σκεφτήκαμε ότι καλό θα είναι να βρισκόμαστε που και που. Για να βρεθεί κανείς πρέπει να υπάρχει σε κάποιο σύλλογο. Και έτσι κάναμε το σύλλογο, εκπληκτιστικό σύλλογο στη Κρύα Βρύση Θεσσαλονίκης. Διοργανώνουμε και εμείς τους χορούς μας και γίνεται αυτό το αντάμωμα που θα γίνει και σήμερα. Φυσικά αυτός είναι και ο σκοπός του συλλόγου. Το να βρισκόμαστε σε εκδηλώσεις, στο κόψιμο της Βασιλόπιτας, στον ετήσιο χορό που κάνουμε, να χαρούμε μεταξύ μας και να συνεχίσουμε, να μην χανόμαστε. Είμαι ο Τάφος Γιώργος, γέννημα θέμα Κρύα Βρυσιώτης. Τούτη τη στιγμή είμαι απόδημος Έλληνας. Εμείς οι απόδημοι μείναμε απλοϊκοί μέσα μας, βαθιά στην καρδιά μας. Είμαστε αθεράπευτοι νοσταλγοί στα ήθη έθιμα της πατρίδας μας και αυτό μας δημιούργησε την ψυχική ανάγκη, καθώς βρισκόμαστε στη ξενιθιά, να ασχοληθούμε με διάφορους πολιτισμικούς και κοινωνικούς φορείς ώστε να διατηρήσουμε την πολιτισμική μας ταυτότητα και να την προβάλλουμε. Με συγκίνηση σήμερα ήρθα στο κάλεσμα του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος δραστήριος άρχοντας αυτού του τόπου. Μας δίνεται η ευκαιρία στους απανταχού Κρύα Βρυσιώτες να συναντιόμαστε και οπωσδήποτε αυτή η δρομολόγηση τον τιμά για την παγκόσμια συνάντηση Κρύα Βρυσιωτών σε αυτό το χώρο.